Λίγο μετά τι 12.30 το μεσημέρι, ξεκίνησε σήμερα για τρίτη μέρα η δίκη για την υπόθεση του θανάτου τη Στέλλα Ακουμιανάκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χανίων. Πρώτη μάρτυρα κατέθεσε μία ξαδέλφη της και φίλη κολλητή τη Στέλλα Ακουμιανάκη, η οποία κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της αναφέρθηκε κυρίως στο χαρακτήρα τη Στέλλα Ακουμιανάκη, επισημαίνοντας πως ήταν μία συνεσταλμένη κοπέλα και απόλυτα συγκεντρωμένη στο σχολείο τη και είχε στόχου για τη ζωή τη. Αμέσω μετά, ακολούθησε η εξέταση τη βοηθού νοσοκόμου Βάρδια του νοσοκομείου Ρεθύμνου τη βραδιά που μεταφέρθηκε στα επίγοντα 16χρονη τότε κοπέλα. Όπω επεσήμανε, γύρω στι 4.30 τα ξημερώματα, έφεραν στα επίγοντα ένα φορείο ένα νεαρό και ο σεκιουριτά του νοσηλευτικού ιδρύματο. Στο φορείο επάνω ήταν η Στέλλα Κομιανάκη και ξεκίνησαν άμεσα όλε οι διαδικασίε για την αντιμετώπιση ενό περιστατικού μέθη. Ο γιατρό ρώτησε τα στοιχεία τη κοπέλα και ο ένα από του δύο νεαρού τα έδωσε. Λίγο μετά τι 2 το μεσημέρι το δικαστήριο διέκοψε για λίγη ώρα. Στο μεταξύ, ο πατέρα τη αδικοχαμένη Στέλλα, Μαρούλη Ακουμιανάκη, μιλώντα στο πρώτο θέμα, διαμηνεί ότι δεν θα ησυχάσει αν δεν δικαιωθεί η μνήμη τη κόρη του και αν δεν τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται για το ότι η Στέλλα έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Είναι σκληρό αυτό που συμβαίνει. Χάνει το παιδί σου. Δεν υπάρχει τρόπο να το ξεπεράσει αυτό. Δεν γίνεται. Είναι παράλογο. Το μόνο που προσπαθεί, και αυτό κάνουμε, είναι να δικαιώσουμε τη μνήμη τη. Δεν θα ησυχάσω εάν δεν δω αυτούς που ευθύνονται για το χαμό τη να πληρώσουν και να τιμωρηθούν. Σας λέω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Στο μεταξύ, γιατροί του ΕΣΥ δεν πραγματοποίησαν τη συγκέντρωση συμπαράσταση προ του για ανθρωποκτονία από αμέλεια λόγω παράβαση καθήκοντο γιατρού του Ρεθύμνου που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα 12 το μεσημέρι. Με ανακοίνωσή του τονίζουν ότι οι νοσοκομιακοί γιατροί και ειδικά οι ειδικευόμενοι σε όλα τα νοσοκομεία τη χώρα και ιδίω σε υποβαθμισμένο νοσοκομείο Ρεθύμνου καταβάλουν μεγάλο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια για να κρατήσουν όρθια την 24ωρη εφημερία με μεγάλο προσωπικό κόστο και ζητούν την αθώση των δύο συναδέλφων και την απαλλαγή του από κάθε κατηγορία. Ο πατέρα τη Στέλλα Ακουμιανάκη, λίγο πριν την έναρξη τη δίκη, σήμερα και ενήμερο για την πιθανή συγκέντρωση συμπαράσταση από του γιατρού, επεσήμανε στο πρώτο θέμα. Έχω να σας πω ότι αυτό που βλέπω να συμβαίνει αυτή την ώρα, λίγο πριν την έναρξη της δίκης, με έχει κάνει έξω φρενών. Έχουμε την απόλυτη έκφραση της ιατρικής αλητείας, πραγματικά σε όλο τη το μεγαλείο. Δηλαδή έχουν προγραμματίσει διαδήλωση γιατροί για συμπαράσταση στους υπόδικους συναδέλφους τους που κατηγορούνται για το χαμό της κόρης μου. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω τι να πω. Πρόκειται για μία μορφή έκφραση του πιο ακραίου αρρωστημένου συντεχνιακού κακού συνδικαλισμού. Χάθηκε μία ζωή, αυτοί που ευθύνονται θα πληρώσουν. Αυτό είναι το δίκαιο και το ηθικό. Η δίκαια να μένει να συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, σε 9.30 το πρωί.